Φτάνετε στο τέλος μιας παρουσίασης και ακούτε τις 4 πιο μισητές λέξεις. Θέλω να το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, αλλά αυτή είναι η χειρότερη απάντηση. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς να πείτε και να κάνετε όταν μετά από μια παρουσίαση ο υποψήφιός σας πει «Θέλω να το σκεφτώ». Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω από ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Έχετε κλείσει ένα ραντεβού με έναν υποψήφιο, είτε από κοντά είτε μέσω ίντερνετ. Του έχετε κάνει μια παρουσίαση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας ή της επιχειρηματικής σας ευκαιρίας και στο τέλος σας λέει «Θέλω να το σκεφτώ» ή «Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ». Παλιότερα, όταν κάποιος μου έλεγε «Θέλω να το σκεφτώ», νόμιζα ότι χρειάζεται 5-6 μήνες να το σκεφτεί. Οπότε και τον άφηνα. Δεν ήξερα πώς ακριβώς να το χειριστώ. Το «Θέλω να το σκεφτώ» δεν θεωρείται αντίρρηση, αλλά αναβολή. Στην εκπαίδευση «Χειρισμός ερωτήσεων, αντιρρήσεων και αναβολών», την οποία μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr/objections, εξηγώ τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων και αναβολών και δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορείτε να χειριστείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις, αντιρρήσεις και αναβολές. Το «Θέλω να το σκεφτώ» λοιπόν είναι μια αναβολή, όπου ο υποψήφιος δηλαδή αναβάλει τη διαδικασία της απόφασης, αναβάλει να πάρει μια απόφαση. Δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν η απόφαση του θα είναι θετική ή αρνητική, αλλά ουσιαστικά εμείς τι θέλουμε, θέλουμε να πάρει μια απόφαση και ο υποψήφιος την αναβάλει. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι που κάποιος θα μας πει «Θέλω να το σκεφτώ». Ο πρώτος είναι ότι όντως θέλει να το σκεφτεί. Για παράδειγμα, εγώ όταν μου έγινε η πρόταση να συνεργαστώ με την εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα, το 2014, είπα στον άνθρωπο που μου την έδειξε ότι θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Και γιατί? Γιατί ήταν σημαντική απόφαση για μένα και ήθελα όντως να το σκεφτώ. Και αφού το σκέφτηκα μετά από 3-4 μέρες, πήρα την απόφαση τελικά να ξεκινήσω. Ο άλλος λόγος είναι ότι είναι ουσιαστικά ένας έμεσος τρόπος να μας πει όχι. Δηλαδή, κάποιοι δεν ξέρουν να λένε όχι και λένε, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα όπως θέλω να το σκεφτώ. Αν πραγματικά δεν ενδιαφέρονται, τότε χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα που θα σας δείξω, θα μπορέσετε να το καταλάβετε αυτό και να ξεμπερδεύετε από νωρίς. Θα μπορέσετε να καθορίσετε λοιπόν και να δείτε αν πραγματικά θέλουν να το σκεφτούν και τις περισσότερες φορές όντως θέλουν να το σκεφτούν και δεν είναι έτοιμοι να πάρουν μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Ένας τρόπος για να το χειριστείτε αυτό φυσικά είναι χρησιμοποιώντας τη βασική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων που είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο μάθημα. Θα βρείτε το link κάπου εδώ, λογικά. Όπου είναι τα βήματα «αισθάνεσαι, ένιωθα, ανακάλυψα». Για παράδειγμα, λέει ο υποψήφιος «θέλω να το σκεφτώ». Η φόρμουλα αυτή λέει ότι καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι και εγώ έτσι ένιωθα όταν το άκουσα για πρώτη φορά. Ήθελα να το σκεφτώ και να μην πάρω μια βεβαιασμένη απόφαση. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι ότι στον χρόνο που χρειάστηκα για να το σκεφτώ, έχασα μια πολύ συγκεκριμένη θέση στο δίκτυο, το οποίο σημαίνει κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο. Και μετά συνεχίζουμε με μια βασική ερώτηση καταλληλότητας. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτή η απλή φόρμουλα. Στο σημερινό μάθημα όμως θα σας δώσω την ακριβή φρασεολογία που χρησιμοποιώ όταν κάποιος μου λέει «θέλω να το σκεφτώ», την οποία μπορείτε να τη σημειώσετε λέξη προς λέξη και να τη χρησιμοποιήσετε με τους δικούς σας υποψηφίους. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube ή στο Facebook ή στο Instagram, μπείτε στο blog μου GreekCoach.gr/07-2020 για να το βρείτε γραμμένο και απλά αντιγράψτε το και χρησιμοποιήστε το. Αφού ακούσετε λοιπόν τα δύο σενάρια, γράψτε μου στα σχόλια πώς χειρίζεστε εσείς συνήθως αυτή την αναβολή. Είχατε ένα συγκεκριμένο τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο για να απαντάτε στην αναβολή «θέλω να το σκεφτώ» ή όχι? Αφήστε λοιπόν ένα σχόλιο και βοηθήστε και άλλους με τη δική σας απάντηση. Τώρα, θα σας δώσω λοιπόν δύο τρόπους που μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Ο πρώτος τρόπος είναι κάτι που έμαθα από έναν πολύ πετυχημένο επαγγελματία του δικτυακού marketing, τον Matt Morris, και πάει κάπως έτσι. Λέει λοιπόν ο υποψήφιος «θέλω να το σκεφτώ». Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά πες μου, θέλεις όντως να το σκεφτείς ή είναι ένας ευγενικός τρόπος να μου πεις ότι δεν ενδιαφέρεσαι? Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα όπως και να έχει. Όχι, όχι, απλά πάντα το σκέφτομαι, δεν μπαίνω γρήγορα σε αποφάσεις ποτέ. Ωραία. Πες μου, θέλεις να το κάνεις? Ναι, θέλω. Είσαι σίγουρος, το βλέπεις σοβαρά, θέλεις όντως να το κάνεις? Γιατί για μένα δεν έχει σημασία ό,τι αν κάνεις. Ναι, ναι, θέλω να το κάνω. Ωραία, κοίτα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όντως θέλεις να το κάνεις, μακροπρόθεσμα θα θέλεις να κερδίσεις λίγα χρήματα ή πολλά χρήματα? Και λέει υποψήφιος πολλά χρήματα. Ωραία. Μου επιτρέπεις να μοιραστώ μαζί σου μερικές ιδέες συμβουλευτικά πάντα? Αν θέλεις να το σκεφτείς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ένας κανόνας που έχουμε σε αυτή τη δουλειά
είναι ο εξής, ότι οι άνθρωποι μας θα κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Η ταχύτητα της ομάδας καθορίζεται από την ταχύτητα του ηγέτη. Οπότε, αν το είδες αυτό και αν το σκεφτείς για μία-δύο μέρες, μάντεψε τι είναι πιθανό να κάνουν και οι δικοί σου άνθρωποι. Θα θέλουν και αυτοί να το σκεφτούν μία-δύο μέρες. Αυτό που θα σου πρότεινα λοιπόν να κάνεις, συμβουλευτικά πάντα, είναι ότι αν βλέπεις μία ευκαιρία σε αυτό, ξεκίνα. Παρότι στο μυαλό σου μπορεί να λες ότι θέλω να το σκεφτώ κτλ., σκέψου ότι οι άνθρωποι σου θα κάνουν αυτό που θα κάνεις κι εσύ. Και έτσι θα έχεις μια ιστορία, θα μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιείς αυτή την ιστορία από τώρα και για τα επόμενα 10-20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Οπότε θα δείχνεις τη δουλειά σε κάποιον και θα σου λέει θέλω να το σκεφτώ, θα μπορείς να λες τη δική σου ιστορία, ότι ξέρεις κάτι, καταλαβαίνω ακριβώς πώς αισθάνεσαι γιατί και εγώ έτσι ένιωθα, ήθελα να το σκεφτώ. Αλλά συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να κάνω κάτι για την κατάστασή μου. Και έτσι ξεκίνησα. Κέρδισα τα χρήματα που έδωσα για να ξεκινήσω μέσα στις πρώτες μου 7 ημέρες. Τώρα έχω δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση, κερδίζω πολύ καλά χρήματα κτλ. Και όλο αυτό επειδή πήρα την απόφαση να ξεκινήσω αμέσως. Ο δεύτερος τρόπος πάλι πάνω σε αυτή την ιδέα είναι ο εξής. Ωραία, μου επιτρέψεις να μοιραστώ μαζί σου μερικές ιδέες. Συμβουλευτικά πάντα. Και φυσικά διόρθωσέ με, νομίζω ότι κάνω λάθος, αλλά θα συμφωνούσες ότι το σημείο που είσαι σήμερα στη ζωή σου βασίζεται στις αποφάσεις που πήρες ή που δεν πήρες πριν από 2-3 χρόνια. Και το που θα βρίσκεσαι σε 2-3 χρόνια από σήμερα βασίζεται στις αποφάσεις που θα πάρεις ή που δεν θα πάρεις σήμερα. Θα συμφωνούσες μαζί μου ότι ισχύει αυτό? Και θα πει ναι. Οπότε τι θα έλεγες να πάρεις μια απόφαση σήμερα για να είσαι σε μια κατάσταση μετά από 2-3 χρόνια όπου δεν θα ανησυχείς πλέον για τα οικονομικά σου ή για το βάρος σου ή για την υγεία σου ή οτιδήποτε συζητήσαμε στην παρουσίαση? Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος. Είναι ένας τρόπος που μπορείτε να χειριστείτε την αναβολή. Θέλω να το σκεφτώ. Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιώ συχνά ακολουθεί τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων που θα βρείτε αναλυτικά στην εκπαίδευση που είχα κάνει και η οποία βρίσκεται στο GreekCoach.gr / objections. Εδώ η γλώσσα είναι λίγο διαφορετική, γι' αυτό θέλω να δείτε το βίντεο ξανά και ξανά, να μπορέσετε να γράψετε αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας, θα τη βρείτε και στο blog μου και να την απομνημονεύσετε και να εξασκηθείτε για να τη λέτε χωρίς να χρειάζεται να το σκέφτεστε. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και να βάλετε στο δίκτυό σας κάποιον που θα μπορούσε να χτίσει μια τεράστια ομάδα. Επίσης σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας θα μπορέσετε να βάλετε στην ομάδα σας κάποιον που ο μέσος δικτυωτής δεν κατάφερε να το κάνει. Γιατί? Γιατί εσείς ξέρετε να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα τη σωστή στιγμή. Γιατί πάντα έχει να κάνει με το να γνωρίζουμε τι να λέμε, πώς να το λέμε και ελπίζω με όλα αυτά που σας λέω σε αυτά τα μαθήματα να σας το περνάω και να το καταλαβαίνετε όντως ότι ισχύει αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος σας λέει θα ήθελα να το σκεφτώ. Ορίστε λοιπόν τι μπορείτε να πείτε. Το καταλαβαίνω αυτό και θα πρέπει να το σκεφτείς. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι χρειάζεσαι? Και εδώ ακούστε την απάντησή τους. Χρειάζομαι μια εβδομάδα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς νιώθεις για το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή? Και θα πει, νιώθω καλά. Αν νιώθεις το ίδιο καλά για το πρόγραμμα, σε μια εβδομάδα, όπως νιώθεις τώρα, θα ξεκινήσεις? Και θα πει ναι. Και μετά πείτε, να προτείνω κάτι? Θα πει ναι. Και μετά θέλω να κάνετε μια προώθηση σε ένα επόμενο βήμα. Η προώθηση στο επόμενο βήμα είναι μια ενέργεια που θέλετε να κάνουν που θα επιβεβαιώσει ότι όντως ενδιαφέρονται. Τους προωθείτε στο επόμενο βήμα. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν μια ζωντανή παρουσίαση σε κάποιο meeting, σε κάποιο ξενοδοχείο ή κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να είναι ότι θα κάνετε μια τριμερή επικοινωνία, μια βιντεοκλήση με τον ανάδοχο ή τον προπονητή σας. Ή μπορεί να είναι το να θέλετε να το συστήσετε σε κάποιους άλλους συνεργάτες. Η προώθηση στο επόμενο βήμα είναι μια ενέργεια στην οποία συμφωνεί. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Ας πούμε λοιπόν ότι σας λέω υποψήφιος, θέλω να το σκεφτώ. Ορίστε λοιπόν τι λέτε. Συμφωνείτε μαζί τους καταρχήν. Ξέρεις κάτι, Γιώργο? Το καταλαβαίνω αυτό και θα πρέπει να το σκεφτείς. Είναι μια σημαντική απόφαση. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι χρειάζεσαι για να το σκεφτείς? Και αυτό το λέμε με απαλό τόνο στη φωνή μας. Είναι σαν να λέμε, πάρε όσο χρόνο νομίζεις ότι χρειάζεσαι. Δεν υπάρχει καμία πίεση δηλαδή. Και μπορώ να σας πει 24 ώρες ή μέχρι τη Δευτέρα ή μια εβδομάδα ή ξέρω εγώ 30 μέρες. Δεν έχει σημασία. Βέβαια συνήθως λένε λίγες μέρες. Μετά γυρίστε και πείτε, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς νιώθεις για το πρόγραμμα μέχρι εδώ? Αν πραγματικά ενδιαφέρονται και θέλουν να το σκεφτούν, τότε θα νιώθουν πολύ καλά, αλλιώς δεν θα ήθελαν να το σκεφτούν. Και επομένως γνωρίζετε ήδη την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Οπότε λέτε, ωραία, πώς νιώθεις για το πρόγραμμα ως εδώ? Και θα σας πει, ξέρω εγώ, ο Γιώργος, μου αρέσει, φαίνεται αρκετά καλό. Παρεπτόντως, αν θέλετε να γίνετε πολύ καλοί σε αυτό, πείτε, γιατί σου αρέσει? Και κάντε τους να το αναπτύξουν. Αυτό τους βάζει να το σκεφτούν ακόμα πιο θετικά. Αλλά συνεχίστε μετά λέγοντας, αν νιώθεις το ίδιο καλά για αυτό το πρόγραμμα, σε τόσες μέρες που σας είπε ότι θα ξεκινήσετε, θα το ξεκινήσεις? Και αν όντως ενδιαφέρονται, θα πούν ναι. Έτσι λοιπόν έχετε προετοιμάσει το έδαφος για να κάνετε την προώθηση σε ένα επόμενο βήμα. Να προτείνω κάτι. Έχω ετοιμάσει με κάποιους συνεργάτες μου μια σύντομη συνάντηση τη Τετάρτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο
president που βλέπετε εδώ πέρα. Και θα ήθελα με την άδειά σου να σου το συστήσω. Νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κάποιε περισσότερε ερωτήσει σε αυτού και να πάρει περισσότερε πληροφορίε. Θα είσαι διαθέσιμο για Τετάρτη το απόγευμα? Αν πούνε ναι, σημαίνει ότι όντω ενδιαφέρονται. Ή μπορείτε να πείτε, τι κάνει την Τετάρτη το απόγευμα? Έχουμε μια σύντομη συνάντηση με κάποιου συνεργάτε μου και θα έχουμε και κάποιου καλεσμένου. Θα ήθελε να έρθει σαν καλεσμένο μου και να δει μια επιχειρηματική ενημέρωση? Αν πούνε ναι, σημαίνει ότι ενδιαφέρονται πραγματικά. Αν πούνε όχι, θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Ουσιαστικά αυτό που σα λένε είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά και δεν θέλω να σε πληγώσω. Δεν έχω βέβαια τα κότσια να σου πω όχι, οπότε σου λέω, θέλω να το σκεφτώ. Αν δεν δεχτούν το επόμενο βήμα προώθηση που θα του προτείνετε, τότε αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν ενδιαφέρονται πραγματικά και απλά δεν θέλουν να σα πούν όχι. Σε επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για το τι μπορείτε να πείτε αν κάποιο σα πει, θα σου τηλεφωνήσω εγώ ή θα σε ενημερώσω εγώ. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, χρησιμοποιήστε μία από τι δύο αυτέ περιπτώσεις για το χειρισμό της αναβολής, θέλω να το σκεφτώ. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να μάθεις πώς να γίνεις ακαταμάχητος στην επικοινωνία και πώς να προσκαλείς αποτελεσματικά ανθρώπους σε μια εκδήλωση, στο να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθήσεις την 5-ωρη εκπαίδευση που έχω φτιάξει που ονομάζεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Μπες στο GreekCoach.gr, / invite, μάθε περισσότερα για το τι καλύπτω σε αυτή την εκπαίδευση. Και είμαι σίγουρος ότι θα την βρεις εξαιρετικά χρήσιμη. GreekCoach.gr / invite.